Λουκέτο έβαλε ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στο χωριό Βόνη του Δήμου Μινώα Απεδιάδο. Καθώ οι παιδαγωγοί που υπηρετούσαν σε αυτό μέσω ΕΣΠΑ παραμένουν απλήρωτοι από τον περασμένο Δεκέμβρη και έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασία. Οι παιδαγωγοί στο συγκεκριμένο παιδικό σταθμό είναι τρει, δύο εκ των οποίων είναι σε επίσχεση εργασία. Εμεί, να το ξεκαθαρίσουμε, το μέρο του είμαστε. Έτσι, ξέρουμε πώ είναι να δουλεύει και να απαιτείς τα δουλευμένα σου, αλλά από εκεί και πέρα και εμεί θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με τα παιδιά. Είμαστε εργαζόμενοι και το παιδί μας είναι μπαλάκι πλέον στις γιαγιάδες. Από τα 18 παιδιά που φοιτούσαν στον παιδικό σταθμό, τα 10 μεταφέρονται και μάλιστα με μέρημνα τον ίδιο των γονιών στους παιδικούς σταθμούς Καστελίου και Αρκαλοχωρίου, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν στο σπίτι τους. Αντί για 18 παιδιά μεταφέρονται 10. Δηλαδή 8 γονείς μπαίνουν στη διαδικασία να κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι μέχρι τελευταίο να προκύψει κάτι σχετικά με το αν θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει ο παιδικός σταθμός. Δεν έχω τη δυνατότητα να το πάω το παιδί σε άλλο παιδικό σταθμό, οπότε περιμένω. Και το παιδί πώς αντιδρά. Πάνω που είχαμε βρει τα πατήματά μας με τον παιδικό, τώρα ξανά από την αρχή. Έχετε κάποια ενημέρωση σχετικά με το πότε θα ανοίξει ο παιδικός. Καμία. Δεν ξέρουμε ούτε, ούτε πότε θα ανοίξει ούτε και αν θα ανοίξει. Επίσημα κάποιο να μα ενημερώσει δεν υπάρχει. Ο ένα μα στέλνει στον άλλο ε, και τελικά το πρόβλημα μένει σε εμά. Οι γονεί ζητούν να βρεθεί άμεσα μια λύση με του παιδαγωγού, έτσι ώστε να ανοίξει ο παιδικό και τα παιδιά του να μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο. Τώρα που είναι και η τουριστική σεζόν και οι περισσότεροι από του ε, γονεί εργάζονται σε καθημερινή βάση. Το, το πρόβλημα όλο και διωγγώνεται. Εμεί, αυτή τη στιγμή, είμαστε με τα χέρια δεμένα. Έτσι. Έχω τη μητέρα μου, μεγάλη γυναίκα. Αναγκάζομαι και αφήνω το παιδί εκεί. Το παιδί μα θέλει να προχωρήσει όπω και όλα τα παιδιά. Όλα έχουν το δικαίωμα στην παιδεία και αυτό μα το στερούν.